Κοιτάξτε, η εκτίμησή μου η αρχική είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μετάλλαξη. Αυτό που έχουμε είναι η ίδια Τουρκία, η οποία με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί. Mm-hmm. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, ποτέ τους δεν είδαν τις διερευνητικές με καλό μάτι. Δηλαδή μια οριοθετημένη, δομημένη διαδικασία στη βάση διεθνούς δικαίου δεν ήταν αυτό που αυτοί αρχικά θέλαν. Mm-hmm. Και τι προσπαθούν τώρα να χρεώσουν κάποια ματέωσή τους σε εμάς, ας πούμε, ενεργώντας με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη ρητορική. Σωστή ερώτηση. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι δύο. Μία, να στείλουν μήνυμα σε εμάς ότι έχουν ενοχληθεί από το ταξίδι του Πρωθυπουργού σε Κύπρο-Ισραήλ. Και το δεύτερο, να μας δείξουν πόσο έχουν ενοχληθεί από το φόρουμ τη συνδιάσκεψη Πηλία. Mm-hmm. Δεν το κρύβουν. Κύριε Διακόπουλε, την κίνηση της Τουρκίας για την έκδοση αυτής της Ναύτεξ με το ωκεανογραφικό Τσεσμέ, το οποίο βεβαίως θα δούμε τι θα κάνει, πού θα πάει, αν θα πάει, την αξιολογείται ως σοβαρή? Δηλαδή μπαίνει σε όλα εκείνα που έχουμε δει από πλευρά της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο προκλήσεων? Είναι μια κίνηση ελεγχόμενης πρόκλησης. Ξέρουν καλά τι κάνουν, διότι αυτό που κάνουν δεν είναι παράνομο με το διεθνές δίκαιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους εγκαλέσει. Μπορεί κάποιος να μιλήσει μόνο για παρατυπία στο ό,τι αφορά το σταθμό που εξέδωσε την Ναύτεξ, αλλά μέχρι στιγμή τα διεθνή ίδια είναι διεθνή και φοβάμαι ότι μέσα από αυτά που διαβάζω οι ακροατές δεν το έχουν αντιληφθεί στην Ελλάδα. Στα 6 μίλια και ένα μέτρο είναι διεθνή ύδατα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να κάνει επιστήμες όσες θέλει. Αλλά όπως λέγαμε και πριν, είναι μια κίνηση που δεν βοηθάει στην εκτόνωση, στην καλή διάθεση, στην καλή συμπεριφορά, στην καλή γειτονία, σε αυτά που λέμε όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Απολύτως, αλλά νομίζω και το ρεπορτάζ που κάνει πολύ καλό ο κ. Κωστίδης σας δείχνει ότι και από τη δική του πλευρά θεωρούν ότι η κίνηση όπως το Φόρουμ Φιλίας ή οι δηλώσεις είναι κινήσεις που δεν βοηθάνε στην καλή κοινωνία. Άρα υπάρχει ζήτημα, κύριε Διακόπουλε, έλλειψης εμπιστοσύνης και από τις δύο πλευρές, οι οποίες αυτές πλευρές όμως τώρα συζητάνε. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Μα αυτή είναι και η διακινηστή στην οποία ζούμε. Υπάρχει μια δομική έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διερευνητές που προσπαθούν να αποκαταστήσουν ένα κλίμα. Καλημέρα. Πω ότι η ημερομηνία έχει δοθεί από την πλευρά της Αθήνας. Περιμένουμε η αποδοχή, αποδοχή, ναι, σωστά, από την πλευρά της Άγκυρας. Σωστά. Ναι. Πολύ νωρίς και ευτυχώς, γιατί δεν θα έπρεπε η Αθήνα σε καμία περίπτωση, η οποία, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, θεωρεί τις διερευνητικές επαφές ένα πολύ ελκυστικό πλαίσιο συζήτησης για τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι η Τουρκία θα συνεχίσει σε αυτή την τακτική που είναι μία στο καρφί, μία στο πέταλο, υπό την έννοια ότι θα συνεχίσει επικοινωνιακά να υποστηρίζει το διάλογο, θα συνεχίσει την τακτική της να προσπαθεί έστω και ρητορικά να αναβαθμίσει το επίπεδο της συζήτησης των διερευνητικών, και την ίδια στιγμή θα προσπαθεί κάθε τι που θεωρεί ότι από την πλευρά της Αθήνας δίνει στην Αθήνα, εν πάση περιπτώσει, κάποιο τακτικό πλεονέκτημα. Η αναβάθμιση του επίπεδου της συζήτησης που λέτε, κύριε Ιφαντή, τι σημαίνει? Ότι η Τουρκία προσπαθεί και θα προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή να βάλει όλα τα γνωστά ζητήματα και τις διεκδικήσεις της στο τραπέζι? Αυτό το κάνει ήδη, νομίζω το έκανε και στην πρώτη συνάντηση, αλλά θα το κάνει στη συνέχεια. Αλλά ακόμα και το διάβημα, το τουρκικό διάβημα με το Τσεσμέ, τι σημαίνει? Mm-hmm. Σημαίνει ότι η Τουρκία υπενθυμίζει ότι διεκδικεί το μισό Αιγαίο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί αν δείτε που είναι η Ναύτεξ, είναι περίπου στον 25ο
Άρα είναι εκεί που, όρια, παραδοσιακά, εκεί που παραδοσιακά θεωρεί η Τουρκία ότι θα πρέπει να μοιραστούν οι αρμοδιότητες. Εκεί με το Τσεσμέ έξω να κόβει βόλτες στο Αιγαίο. Να δούμε και το χάρτη εντωμεταξύ που να είναι το βλέπουμε αυτή, κιόλας, ακριβώς. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Με αυτή την εξέλιξη, κύριε Φαντή, με ένα Τσεσμέ να κυκλοφορεί, μπορεί να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να κάνουμε διερευνητικές. Ή θα, η Τουρκία θα φτάσει στο όριο αυτό που λέτε και θα το αποσύρει. Εντάξει, αυτή η συζήτηση, αυτή η κατάσταση, όπως πολύ ορθά περιέγραψε και ο κύριος Διακόπουλος, ο Ναύαρχος, αυτή η συζήτηση δείχνει ακριβώς και την φύση της ελληνοτουρκικής διαπραγμάτευσης. Mm. Δηλαδή, θα κινούμαστε πάντοτε στο όριο. Η Τουρκία θα προσπαθεί να εμπλουτίσει και εμπράκτως την ατζέντα, αλλά και να δημιουργήσει διλήμματα αυτά απέναντι στην Αθήνα. Το δίλημα με το Τσεσμέ δεν είναι αφόρητο. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί η Αθήνα με τις κατάλληλες διπλωματικές κινήσεις να δείξει την δυσαρέσκειά της, αλλά να συνεχίσει την διαδικασία, την οποία, επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε επιλέξει και είναι μια διαδικασία που κατά την προσωπική μου εκτίμηση μας συμφέρει. Αν αναβαθμιστούν οι κινήσεις της Τουρκίας και τα διλήμματα γίνουν αφόρητα, τότε είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει, και νομίζω ότι αυτό είναι συνείδηση στην Αθήνα, ότι η συζήτηση με την Άγκυρα, η διάδραση με την Άγκυρα, όλο το επόμενο διάστημα θα είναι αυτό. Το μοτίβο θα είναι αυτό. Νομίζω ότι τις κυρώσεις, όπως τις αντιλαμβάνονται τουλάχιστον μεγάλη μερίδα εδώ πέρα του πολιτικού κόσμου, δεν πρέπει να τις έχουμε στο μυαλό μας σαν ρεαλιστική πολιτική ή ρεαλιστική προοπτική. Στο να εφαρμοστούν, εννοείται. Το να υπάρχουν κάπου στο βάθος. Να επιβληθούν. Θα υπάρχουν απειλή πάντα στο βάθος και θα είναι η απειλή μόνο εάν τα πράγματα ξεπεράσουν κατά πολύ κάποια όρια. Λειτουργεί αυτό όμως, κύριε Διακόπουλε, ή τέλος πάντων η Τουρκία ουδόλως ανησυχεί από αυτή την εξέλιξη, έχοντας πλάτες της Γερμανίας, έχοντας σχέσεις οικονομικές με άλλες χώρες κλπ. Κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία, και εδώ έχουμε και τον κύριο Φαντή στην κουβέντα, που είναι ο άνθρωπος συντήμων περί αυτών, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι κυρώσεις γενικά δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργήσαν ούτε με τον Σαντάμ στο παρελθόν, ούτε με το Ιράν τώρα, ούτε με τη Ρωσία λειτουργούν οι κυρώσεις. Τουλάχιστον στο να αποτρέψουν τα κράτη να κάνουν αυτό που αυτά θεωρούν σημαντικό για την εθνική τους ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, πράγματι, είναι και αυτός ένας μηχανισμός ελέγχου και ανάσχεσης της Τουρκίας. Ένας μεταξύ άλλων. Μόνο στις κυρώσεις δεν επαρκούν σαν μηχανισμό.